Σας καλωσορίζω και πάλι, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι στο κανάλι μας. Κοντεύει Βασχαλιά και σήμερα θα φτιάξω τα εξαιρετικά τσουρέκια. Έχω δοκιμάσει και άλλες συνταγές, αλλά τούτη που θα κάνουμε σήμερα είναι το κάτι άλλο. Σε όσους έχω δώσει τη συνταγή, δεν την αλλάζω. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Τα υλικά, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, θα σας τα δείξω με τη σειρά που θα τα χρησιμοποιήσω. Και αρχίζω. Είναι 4 γραμμάρια σωστούς κόκκους ανάλεστους με κλεπί, αλλιώς αχλέπι. Είναι 4 γραμμάρια, είναι μια κοφτή κουταλιά. Ένα φλιτζάνι, γάλα φρέσκο, 250 ml. Και είναι με αυτόν που μετράω όλα τα υλικά μου. Αρχίσαμε με αυτό, θα τελειώσουμε με αυτό. Πολύ ωραία. Είναι 2 φακελάκια μαγιά. 7 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, Μιχάλη μου. Σύνολο 14 γραμμάρια μαγιά. Πάμε στο αλεύρι. Στη λεκάνη μου έχω βάλει 1300 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα 00. Είναι 1 κιλό και 2 φλιτζάνια τέτοια. Γεμάτα. Είναι η ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνι, 350 γραμμάρια. Θα βάλουμε και ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι, 3 γραμμάρια, μια πρέζα ακριβώς. Ένα φλιτζάνι βούτυρο φυτικό, 250 γραμμάρια. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, το βούτυρο θέλω να σας πω ότι πρέπει να τον βγάλετε από το ψυγείο, αν θα τα κάνετε την επόμενη μέρα, από τη νύχτα. Διαφορετικά, να τον λιώσετε. Εγώ τον έχω βγάλει από τα ψες, ώστε να μην είναι παγωμένος. Και τον έχω έτοιμο τώρα να τον χρησιμοποιήσω για τα τσουρέκια μου. Είναι το ξύσμα πορτοκαλιού, να πάρετε καθαρό πορτοκάλι, στραγγισμένο να σκουπιστεί καλά και να το τρίψετε στο ντρίφτη. Είναι μια μεγάλη κουταλιά, πολύ γεμάτη, περίπου 10 γραμμάρια. Είναι η βανίλια μου, ένα φακελάκι 5 γραμμάρια, 6 μέτρια μπουλάκια αυγά. Επιπλέον, εκτός του τα 6, έχω ακόμα 2 που θα τα χρησιμοποιήσω για την επάλυψη. Μάλιστα. Επομένως, θα έχετε κοντά σας 8. 8 μέτρια αυγά. Μέτρια αυγά. Επίσης, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, και τα αυγά μας πρέπει να έχουν τη θερμοκρασία δωματίου. Δεν πρέπει να είναι παγωμένα. Άλλον το γάλα που θα το ζεστάνουμε. Τα υπόλοιπα πρέπει να έχουν τη θερμοκρασία δωματίου για να μας βοηθήσει να μπουν τα τσουρέκια μας. Να δουλέψει η ζύμωση. Μπράβο, να φουσκώσουν. Εμείς στην Κύπρο λέμε να μπουν, να φουσκώσουν. Άλλα υλικά είναι για τη γέμιση. Είναι μαρμελάδα από εσπεριδοειδή. 300 γραμμάρια περίπου. Πάει πάρα πολύ στο τσουρέκι. Είναι κρέμα από φουντούκι και κακάο. Και τούτο είναι για τη γέμιση. Επίσης έχω πάρει 60-70 γραμμάρια αμυγδαλόγονες. Τελειώσαμε και αρχίζουμε με την εκτέλεση. Πρώτα απ' όλα θα βάλω το μπρίκι μου στη νεστία. Έβαλα περίπου 100 ml νερό και θα βάλω του κόκκου του μαχλέπι να κοχλάσουν. Επίσης με άλλο μπρίκι θα ζεστάνω ελαφριά το γάλα για να μην κάψουμε τη μαλλιά. Ωχ, είδες που είναι τα ωραίο αρώμα. Ναι, έχει σβήσει τη φωτιά. Έχω σβήσει τη φωτιά. Το γάλα σου είναι χλιαρό. Θα το ρίξω στη λεκάνη μου. 250 ml γάλα και θα βάλω τα 2 φακελάκια τη μαλλιά μέσα στο γάλα. Μέσα στο γάλα. Να κατεβούμε τα. Θα πάρω μια κουταλιά ζάχαρη που θα με, που τα μου. Η ζάχαρη που έχω βάλει βοηθά στο να δουλέψει η μαλλιά μας. Θα πάρω μισό φλιτζάνι που το αλεύρι μου τούτο, 75 γραμμάρια και θα τα ρίξω και τούτα να κάνω ένα χυλό. Χτυπούμε το καλά. Τον το χυλό θα τον σκεπάσουμε, θα το βάλουμε σε ζεστό χώρο για να φουσκώσει. Όταν λέμε ζεστό εννοούμε 35-40 βαθμούς περίπου. Ή θα ανάψω το φούρνο μου στους 50 βαθμούς 5-10 λεπτά, θα το σβήσω και θα το βάλω μέσα. Μάλιστα. Και όταν το δω και διπλασιαστεί, φουσκώσει, θα είναι το χρησιμοποιήσω, ναι, θα το χρησιμοποιήσω για να κάνω τα τσουρέκια. Είναι έτοιμος ο χυλός. Θα βάλω το μεχλέπι με το νερό. Θα το περάσεις από σουρωτήρι. Ναι. Α, να πάρεις ένα φλιτζανάκι. Ναι, που θέλω για τελειά. Έναν τα αυγά μας. Τα 6 να τα έχω έτοιμα.
να είμαστε σίγουροι. Τρία. Θα τα πιστεύω ελαφριά. Να βάλω το ξύσμα. Προσθέτεις το ξύσμα πορτοκαλιού. Τούτο να δώσει το εξαιρετικό άρωμα. Βάλουμε το αλάτι. Τη βανίλια μας. Να κατέβουμε. Θα προσθέσω το βούτυρο. Να κόψεις κομματάκια. Μην το ρίχνεις έτσι μόνο κόμματα. Να μπει παντού. Προσθέτεις τώρα. Τα αυγά. Κότσινα τα αυγά μας. Ναι. Από τις κοτουλές μας. Τη ζάχαρη. Το μέχλεπι. Άρα. Εντάξει, μπορώ να μην το βάλω όλο, Μιχάλη, μην και έρθει χαμηλό και μπορώ να το σφίξω ύστερα. Να το βάλεις σιγά σιγά. Να είσαι το ακόμα λίγο, εντάξει. Να ζυμώσεις και μετά. Εντάξει, βάλαμε. Επειδή εντάξει χύλων, έβαλα κάμποσο αρκετό μέσα. Εντάξει. Ξεχύλισε. Και ο χυλός μας. Α. Τον έγινε και ωραίος ο χυλός. Έχει δουλέψει η μαγιά. Δουλέψει η μαγιά. Έχει ο χυλός μας. Και αρχίζουμε το ζύμωμα. Άλιστα. Όλα να ζυμωθούν. Όλα μαζί. Τα υλικά μου έχω τα μετρημένα, ώστε να μην πέφτω έξω. Και γραμμένα. Και γραμμένα. Διότι πώς να θυμάσαι. Και ειδικά τα τσουρέκια μια φορά το χρόνο. Ωραία. Να το τελειώσεις λοιπόν. Θα το τελειώσω, με πρέπει να γίνει, μια μαλακή ζύμη. Που να μην κολλά. Να μην κολλά στα χέρια μας και μαλακή. Είναι πολλά ωραίο. Η αναλογία του τι είναι, τι πρέπει. Ε? Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι δε. Μαλακή ζύμη, που δεν κολλά όμως τα χέρια, ε. Ακριβώς. Και τώρα θα δείτε, θα πάει σε ζεστό μέρος ή στο φούρνο μας. Ή στο αυτοκίνητο. Εγώ θα το κάνω στο αυτοκίνητο, έχω την ευκαιρία να έχω το αυτοκίνητο μου. Εδώ έξω στον ήλιο. Ναι, πρέπει να γυαλίζει η ζύμη. Θα πεις τι. Ναι. Που γυαλίζει τούτη φύ. Τούτη φύ πρέπει να είναι. Ωραία. Εν τω μεταξύ θα μπει 2-3 φορές και μετά θα πλάσω τα τσουρέκια μου. Θα τη σκεπάσω με το χαρτί μου. Σκεπάζεις και μαντιλιά. Την πετσετούλα μου. Κάπα από πάνω. Ναι. Ο Μιχάλης πάει για το αυτοκίνητο. Ωραία. Μια χαρά. Παρόλο που έξω είναι κρύο, έχει ήλιο. Με φαντάζεσαι ότι είναι πολύ θερμοκρασία. Ναι, είναι περίπου 40 βαθμοί Κελσίου. Ακριβώς. Έτσι μπορείς το καλοκαίρι που αναπτύσσει. Εδώ έξω τώρα είναι 15-16 βαθμοί. Ψύχρα, ναι. Δεν μπορείς σε θερμοκρασία που αναπτύσσει το αυτοκίνητο πολλά ψηλή να το βάλεις. Επειδή τώρα είναι κρύο και βάλαμε το. Σωστή. Να το εξηγήσουμε διότι αναπτύσσουμε. Ναι, είναι καλοκαίρι, δεν μπορούμε να το βάλουμε στο αυτοκίνητο. Όχι, τώρα επειδή τώρα, είναι ψύχρα. Επειδή ακόμα είναι ψύχρα έξω. Η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο είναι περίπου 3. Είναι κατάλληλη, είναι γύρω στους 40 βαθμούς. Ακριβώς. Διπλασιάστηκε. Ναι. Θα το ξαναζυμώσω ακόμα μια φορά. Βλέπεις το. Μπήκε καλά. Μπήκε ωραία. Αλλά και να τις πλάσω τώρα. Άρα θα ξαναζυμωθεί, να ξεφουσκώσει. Σμώσει. Και ξανά. Εγώ και να το φορές. Ξαναβάλεις. Τα αφήσεις να ξαναφουσκώσει. Ναι. Βάλεις του καθόλου αλεύρι τώρα. Όχι, δεν θέλει. Βλέπεις το. Ναι. Άμα ζυμωθεί, μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όμως εσύ τώρα θα το ξαναφήσεις, να ξαναμπεί. Δεν θα βάλω άλλο αλεύρι. Όταν χρησιμοποιήσουν τη δοσολογία που διώ, δεν θα χρειαστεί μετά να βάλουν αλεύρι. Το να βάλεις αλεύρι αρχίζει πια και σφίγγει η ζύμη μας και δεν είναι εκείνη ωραία η αφράτη. Τούτη είναι η τέχνη. Να μετρήσουν όπως... Βλέπεις το Μιχάλη, ναι. Δεν θέλει. Να το. Μάλιστα. Να βάλουν τη σωστή αναλογία που δείχνουμε. Που την αρχή. Αν τους φύγει λίγο, εντάξει, να χρησιμοποιήσουν λίγο αλευράκι, αλλά είναι το ίδιο. Ναι. Τώρα με βάλεις. Πολύ ωραία. Δεν χρειάστηκε τίποτα. Είδες άρα, το καλή μέσα. Εντάξει. Άρα τώρα θα το ξανασκεπάσεις. Θα το ξανασκεπάσω και θα πάει για ακόμα ένα φούσκωμα. Τρία φούσκωμα. Όσα φούσκωματα εγώ είχε φορά που το εζήμωνα από την προηγούμενη ημέρα. Ναι. Και σηκώνουμε και τη νύχτα. Εφούσκωνε και ξαναζύμωνα το και έκανα το πρωί, να μπορεί να το κάνω και τρεις και τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές είναι καλό. Και αυτό είναι το όριο να ναι, 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 ναι. Ωραία. Εν τούτα τα ζυμώματα που το βοηθούν να γίνει φύλλα, ωραίο, αφράτο. Και το να μην προσθέτεις συνέχεια αλεύρι, διότι να το κάνεις όπως το ψωμί. Μάλιστα. Σφιχτό.
Τούτη πρέπει να είναι μαλακή, αφράτη, ωραία ζύμη. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, τη διαδικασία θα την συνεχίσουμε στη Λεμεσόν, γιατί πάνω στο χωριό ήταν πολύ κρύο και κατεβήκαμε κάτω. Έκαναμε τα γένα ταξιδάκι, ήρθαν προς τα κάτω. Έχω φουσκώσει, φαντάζομαι. Έχω φουσκώσει, να το. Μα φούσκωσε πάρα πολλά. Εντάξει, όσο πάει, πρέπει να τη διατηρούμε τη ζύμη μας ζεστή. Α, συνεχώς ζεστή. Δεν πρέπει ζεστή. Να πάει που το okay. Ζεστό στο κρύο. Όχι, πρέπει να ζεστή. Ξανά ζύμωμα τώρα. Ξανά ζύμωμα, του την δεύτερη. Σε φουσκώνει, χάνει το αέριο τη. Ακριβώς. Μπορείτε όμως και που δουν τη φάση να τα πλάσουν. Να τα πλάσουν. Πάλι θα γίνουν ωραία. Εγώ όμως προτιμώ να τα αφήσω. Και για τρίτο φούσκωμα. Για τα τρίτο φούσκωμα και μετά να τα βρίξω. Έκατσε. Αυτή είναι η διαδικασία. Βλέπετε ότι δεν θέλει άλλο. Πρέπει να γίνει έτσι γυαλιστή. Ωραία η ζύμη μας, Μιχάλη. Βλέπεις ότι γυαλίζει. Ναι. Αφράτη, ωραία. Μοσχομιριστή. Αυτή είναι η επιτυχία. Εγώ έτσι τα φτιάχνω και πάντως είναι εξαιρετικά. Βλέπεις, δεν θέλει να βάλεις τίποτα μέσα, ούτε αλεύρι, ναι, ναι, ούτε ναι, κάτι. Τίποτε, τίποτε. Όχι, άμα μπουν οι δοσολογίες που έχω γράψει, που λέω, χρειάζονται. Να το Μιχάλη. Ωραία. Άρα, ξανά σκέπασμα. Και σε ζεστό μέρος. Ναι, θα το βάλουμε σε δωμάτιο που έχει θέρμανση. Και θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Ήρθαμε και εμείς στη ζέστη. Ξεκινήσαμε μέρα, τώρα έχει νυχτώσει. Έχει νυχτώσει, δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε. Ωραία. Μα το κάθε πράγμα, Μιχάλη μου, θέλει και την κούραση, το τσουρέκι. Θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του. Α, θέλω να κάνω τσουρέκι, πράγματι τσουρέκι, ωραίο τσουρέκι, ας ακολουθήσουν. Τούτα θα βάλω τις κούνες αμυγδάλου στο μπρίκι. Θα βάλω νερό να τα καλύπτει και θα τα βάλω στη φωτιά. Δεν το βάλω πάρα πολύ νερό. Εντάξει, όσο να τα καλύπτεις. Θα τα καλύπτει. Θα τα περιμένεις τώρα να βράσουν. Να κοκλάσουν. Να μαλακώσουν για να ξεφλουδιστούν. Δεν θέλει πολύ ώρα. Μάλιστα. Μου έχουν πάρει 5 λεπτά. Είναι έτοιμες για ξεφλούδισμα. Ναι. Ωραία. Θα τα βάλω στο σωροζύλι μου. Και αφήσουν να κρυώσουν λίγο και να τις ξεφλουδίσεις. Ξεφλουδίζουν. Να. Α, ξεφλουδίζουν εύκολα. Ναι, ναι. Δείξε μας μία. Ωραία. Και μετά θα τις σπάσεις. Θα τις κόψεις. Όχι, δεν θα τις σπάσω. Θα τις κόψω με το μαχαιράκι μου λεπτές φετούλες. Α, μάλιστα. Ναι. Συνεχίζουμε, Μιχάλη μου, με τα τσουρέκια μας. Έχει ξαναφουσκώσει το ζυμάρι σου. Για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά. Και θα την ξυφουσκώσω. Θα το μοιράσουμε στα 4. Α, θα κάνεις 4 τσουρέκια. Ναι, 4. Τι ωραίο που είναι από μέσα. Παίρνουμε το πρώτο. Σκεπάζεις τα άλλα. Ναι. Τούτο, το καθένα. Θα το ξαναμοιράσεις. Όχι. Στα 3. Α, στα 3. Και θα κάνω... 3 κορδόνια. 3 κορδόνια. Μήκους 30 εκατοστών. Ναι. Τούτο όσο θέλουμε το κάνουμε. Είδες στον Μιχαλή μου που έχει αλεύρι. Ναι. Τίποτε. Εγώ ενώνω τα έτσι, ναι. Θα ενώνεις στη μία άκρη. Ωραία. Που τα μπλέκουμε, διότι να φουσκώσουν κιόλας και όλας να μην είναι έτσι αραιά. Είναι αραιή μπλεξούλα. Έχει φτιαχτεί το πρώτο τσουρέκι. Το πρώτο τσουρέκι. Τη ζύμη για το κάθε τσουρέκι την κόβεις σε 3 ίσα κομμάτια. Για να κάνω την μπλεξούλα. 3 κορδόνια. 3 κορδόνια. Με τα 3 κορδόνια θα πλέξεις το τσουρέκι σου. Εν τω μεταξύ μπορώ να κάνουμε και άλλα σχέδια. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ακριβώς. Αν έχω χρόνο, μπορεί να το κάνω, τον μπλέξω, να το κάνω έτσι στρογγυλό και να βάλω ένα αυγό μασχαλινό μέσα. Ναι. Το φούρνο μου, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, τον έχω θερμάνει στους 50 βαθμούς. Έχω βάλει και τα ταψιά μέσα για να μην τα πιάσω κρύα να τα βάλω. Δεν θα τα ψήσεις τώρα. Όχι, δεν θα τα ψήσω. Απλώς είναι για να ξαναφουσκώσουν. Να ξαναφουσκώσουν. Και τα βάζεις στο ταψί. Ναι, πρέπει να μπουν και στο ταψί να ρεά. Να τα βάλω μέσα αυτά. Απλώς για να, μην κρυώσουν. Ο φούρνος είναι στους 40 περίπου βαθμούς. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε με γέμιση. Το γεμιστό. Να το πιτώνεις έτσι. Ναι. Βάζω, την κλείνομαι. Κλείνομαι το μέσα. Και το κλείνεις. Κλείνουμε το, έτσι όμορφα. Να το πιάσει μέσα. Τούτον το τσουρέκι είναι για τη Μαριλίζα.
Ετοιμάζεται για τη Μαριλίζα που της αρέσει η σοκολάτα, κακάο. Ήταν να έρθει ο Γιάννης, λόγω κορονοϊού, αναβληθήκαν όλα. Ενώνουμε τα εδώ και αρχίζουμε την πλεξούδα μας. Έτσι, όμορφα. Και τούτη πολλά ωραία μαρμελάδα. Στο τσουρέκι πάει η μαρμελάδα με εσπεριδοίδη. Μια χαρά. Ζήμη, είδες την ωραία που έγινε. Όσον καθυστερούμε, η ζήμη μπαίνει, φουσκώνει όλο και περισσότερο. Θα τα πάρουμε ένα αργά, γιατί να φουσκώσουν τώρα, Μιχάλη μου. Ναι, φουσκώνουν πολύ. Εσβηστός ο φούρνος. Θα τα αφήσεις να φουσκώσουν και μετά να τα ψήσουμε. Θα τα αφήσουμε, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, να φουσκώσουν, να διπλασιαστούν. Θα τα ψήσουμε. Θα τους βάλουμε, θα χτυπήσουμε ένα αυγό. Α, να κάνεις και πάλι ψήγωμα. Α, τις κόβεις έτσι λεπτές φετούλες. Να βάλουμε ένα από πάνω. Θα τις χρησιμοποιήσεις. Μπορούμε να βάλουμε και ζάχαρη από πάνω. Αυγό και να πασπαλίσουμε με ζάχαρη. Μπορούμε να βάλουμε και σουσάμι. Διάφορες ιδέες. Εγώ προτιμώ να βάλω κούνες. Αμυγδαλόκούνες. Έχω χτυπήσει δύο ολόκληρα αυγά. Έχω προθερμάνει ήδη το φούρνο μου στους 170 βαθμούς στον αέρα. Τα τσουρέκια όπως τα βλέπετε έχουν φουσκώσει. Αλλά πολύ απαλά θα βάλουμε το αυγό πάνω. Μην τα πιέσετε, διότι θα κάτσουν, θα χάσουν τον ωραίο το φουσκώμα. Πολύ απαλά. Τα χαϊδεύουμε. Θέλει να έχει το αυγό του. Θα τα πασπαλίσουμε απαλά. Ξαντί αμυγδαλόκουνες, μπορεί να βάλουμε σουσάμι. Μπορεί να βάλουμε ζάχαρη. Εξαρτάται, τι μας αρέσει. Εγώ συνήθως κάνω τα έτσι και το σχήμα που έκανα την πλεξούδα είναι το απλό. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να κάνετε. Άλλες φορές κάνω και εγώ άλλα σχέδια. Ζυμώνω τα τρεις φορές. Φουσκώνω και ξαναζυμώνω τα. Εν τούτη διαδικασία. Αλλά γίνονται υπέροχα. Τρία άρφα. Θα τις βάλεις όλες. Ωραία, να είναι πλούσιοι βέβαια. Όχι, 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 βάρτες. Μια χαρά θα είναι. Όσο πιο πολλές, τόσο πιο καλά. Σε πάνε στο φούρνο τώρα, σε 170 στον αέρα και στα 15 λεπτά θα τη χαμηλώσεις τη θερμοκρασία. Στους 160 μετά. 160, να δούμε τη διαδικασία, να τη δείξουμε τη χαρή μου. Το ταψί μου αυτό έχει βάθος. Και θα να τα βάλω και τα τέσσερα μαζί. Θα το βάλω στην από πάνω. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Χρειάζονται περίπου 30-35 λεπτά. Στο 1/4 κατέβασα το λίγο πιο κάτω. Φαίνονται εξαιρετικά παντός, ναι, έχουν ωραία. Πάρει χρώμα. Έχουν τελειώσει. Ναι. Έτοιμα τα τσουρέκια μας. Μετά από 35 λεπτά. Θα έχουν ζητήσει αρκετή τα τσουρέκια. Αφράτο. Ναι, μα πρέπει να κόψουμε ρε Λίζα. Και για το βίντεο πρέπει να τα δούμε. Και από μέσα, κόψε κανένα κομμάτι τώρα ή μην να τα αφήσουμε να κρυώσουν λίγο. Τούτο είναι της Μαριλίζας μου, θα το κόψουμε. Φίλοι μας, εξαιρετικά τσουρέκια από την Ελίζα με πολύ πολύ αγάπη για όλους εσάς που μας τα ζητήσατε και για μας που θα τα απολαύσουμε. Ωραιότατα τσουρέκια από την Ελίζα με πολύ πολύ αγάπη. Να κόψουμε Ελίζα. Άντε Ελίζα κόψε. Έναν τεχολίζα. Θα μου κόψεις ένα κομμάτι να δοκιμάσω. Ναι, ναι. Κόψε μου ένα κομματάκι. Να φρως. Εμπορώ. Τόσο να φράτα. Τώρα έτσι ζεστά να τα στερούμαστε. Εμπορείς. Άμα τα βλέπεις πρέπει να τα δοκιμάσεις κιόλας. Εμπορείς. Αφρός. Άντε να φάει και εσύ. Όχι θα φάω. Φάει και εσύ ο πει. Ο Μιχάλης δεν άντεξε. Τώρα ζεστό μυρίζει, σπάζει η μύτη σου και να στέκει να τα βλέπεις. Άρα. Μαρμελάδα, ωραία. Και τα αμύγδαλα από πάνω. Φίλοι μου, δεν παίζετε. Είναι το κάτι άλλο. Απιθανά. Μόνο άμα το γευτείς του το πράγμα. Είναι μια ξεχωριστή συνταγή πάντως. Όταν κρυώσουν, πρέπει να τα βάλουμε, να τα τυλίξουμε σε πλαστική με βράνη, ώστε να μείνουν μαλακά. Και έξτρα από πάνω βάλω ακόμα μια πλαστική σακουλίτσα και τα έχω στο ψυγείο. Επειδή έχουν μαγιά, δεν είναι με προζύμι. Μπορούν να διατηρηθούν πάρα πολύ έξω.
Επίσης, το τσουρέκι πρέπει να το πιάνει και να είναι πουπουλένιο, να είναι ανάλαφρο. Από τη στιγμή που πιάσετε ένα ψημένο τσουρέκι και είναι βαρετό, δεν είναι τσουρέκι, είναι ψωμί. Είναι διαφορετικό. Και που θα το κόψεις μέσα, πρέπει να ανοίγει φύλλα-φύλλα. Αυτή είναι η τέχνη.